Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για σωρό ψεμάτων προς τους πολίτες εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξή του στον Sky. Ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα προς τον ελληνικό λαό, από τις μειώσεις φόρων για τις οποίες μιλούσε προεκλογικά έως και ψέματα για τα Τέμπη, το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το μπάζωμα και τη μονταζιέρα, είπε ο κ. Κασελάκης και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα για προανακριτική. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας θα πω ένα τέτοιο έγκλημα που έχουμε παρουσιάσει σχετικά και κουργήματα ενάντια ή για το σχετικά με τον υπουργό του, τον αρμόδιο, να λέει το μόνο πράγμα το οποίο μετανιώνει είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, πόση αλαζονία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, πόση έλλειψη ενσυναίσθησης. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτή τη δήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων και πρέπει να προβεί στην αποπομπή της υποψηφίας προβουλεύτριας που έχει στο ψηφοδέλτιό του, η οποία λέει τους σκοτώσαμε όλοι τα παιδιά αυτά. Ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί ψήφους από τους Σπαρτιάτες, προκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία και καταλογίζοντάς του ότι ο Πρωθυπουργός έχει η μνήτρια του Κασιδιάρη στο Ευρωψηφοδέλτιο. Ο κ. Κασελάκης αναφέρθηκε και στον στόχο του για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανατροπή δεν δίνει ως πορεία για τη Νέα Δημοκρατία. Την ζητώ ως επιβάβηση γεγονόσου της προσπάθειας που έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο πιστεύτηκε την κοινωνία για να καθορίσει το συνδελτιό. Θέλω το κόμμα μας να αλλάξει αυτόν τον τόπο προς την πρόοδο, προς την αξιοπρέπεια, προς την αξιοκρατία, προς τις αξίες της αλληλεγγύης. Συνεχίζοντας την ναυτική περιοδία στο Αιγαίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στοιχείο συνομίλησε με δεκάδες πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Υπάρχουν θέσεις που πρέπει να έρθουν είτε οι γιατροί είτε οι δασκάλοι εδώ να είναι κοντά στις οικογένειές τους και διαλύουν τις οικογένειες. Επειδή είναι αυτή είναι η φιλοσοφία τους, να έχουν ένα λαό σε εξάρτηση. Όμως, γιατί να τα μεγαλώνουμε διότι και έτσι, να φτάνουν μέχρι 40 διότι χρονών. Έτσι εκλαίει τη δεξιά. Μια φωτογραφία να κάνουμε για πρώτη. Καλά, τώρα εσύ είσαι πιλότος Super Puma. Η τιμή είναι δική μου. Η 8η μέρα της ναυτικής περιοδίας του κ. Κασελάκη στο Αιγαίο συνεχίστηκε με επίσκεψη στα ψαρά. Επόμενος σταθμός η Λέσβος.